έτοιμο βοήθεια προσέφεραν οι γυναίκες και άντρες του χωριού που βοηθούν στην Παρασκευή του Παλουζέ και των άλλων εδεσμάτων που θα απολούνται στην εκδήλωση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Βαγγελιό, στον Άκη και στα παιδιά τους που βοήθησαν στην Παρασκευή του Παλουζέ. Βιομηχανία και όλα τη δωρεάν μούστο που μας παραχώρησαν. Το χορευτικό σχήμα Αργονάφτες Ερήμης, καθώς και τον πρόεδρο της κοινότητας κύριο Πανίκου Χατζικαμπή και τη σύζυγό του Χριστάλλα. Τους χωριανούς μας μουσικούς Νάκη και Δημήτρη που έχουν αναλάβει δωρεάν να μας ψυχαγωγήσουν με τη μουσική τους και το τραγούδι τους, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή. Επ' ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς του Συνδέσμου από Δήμο. Ιδιαίτερα την εταιρεία WSR Service του φίλου μου Τράσου και Βαγγέλη Τσαγκαρίδη που είναι η χορηγή της σημερινής εκδήλωσης. Τις φορές έδωσαν επίδυση στη πιο κάτω. Εταιρεία Μάξιμος Μιχαηλίδης, η εταιρεία Γλάφκος Αγαθαγγέλου, ο συγχωριανός μας Πανίκος Νεάρχου, η εταιρεία M&J Carpentry Γιαννάκης Αντωνίου, ο Λεωνίδας Ιορδάνους, ο Ντίνος ο Έλληνας, ο Ευτύχιος ο Ρουσάς, η εταιρεία Τρίκη, η εταιρεία NSS Αναστασίου, η εταιρεία Ιωάννης Μιχαλάκης και συνεργάτες, ο Πανίκος Λεωνίδου, η Δόξα Φιλιανού, ο Κοινοτάρχης Ερήμης, Πανίκος Χατζικαμπής. Επίσης ιδιαίτερα ήθελα να ευχαριστήσω τον γιατρό Γιαννάκη Ιωάννου για την πολύτιμη βοήθειά του. Ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ και εύχομαι ολόψυχα να περάσετε ένα όμορφο παραδοσιακό απόγευμα. Καλό τον κοινοτάφη κύριο Ανδρέα Σάβα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλά να περάσετε, καλό χειμώνα σε όλους. Λόγιτος ο Θεός είναι σπαγούδε. Αγαπητοί φιλοξενούμενοι, φίλοι πρόεδρος των Αποδήμων, αγαπητοί συνάδελφοι κοινοτάρχες, συγχωριανοί και φίλοι, σας καλωσορίζω στην πρώτη γιορτή του Παλουζή που διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Αναποδήμων Μπάχνας, το Κοινοτικό Συμβούλιο, το Κέντρο Νεότητας και τα άλλα οργανωμένα σύνολα. Υπόσχομαι ότι θα γίνει θεσμός η γιορτή του Παλουζή στην κοινότητά μας για τυχόν ελλείψεις, παραλείψεις να μας συγχωρέσετε. Όμως του χρόνου σας υπόσχομαι ότι θα προγραμματιστεί και θα διοργανωθεί διαφορετικά. Με την εκδήλωση αυτή, οι φιλοξενούμενοι μας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Παρασκευή παραδοσιακού Παλουζέ, όπως η παράδοση του χωριού το έχει μέχρι σήμερα διαφυλάξει, και να συναντηθούν με φίλους και γνωστούς και να αφήσουν έστω και για λίγο τις καθημερινές κουτούρες της ζωής. Η εκδήλωση αυτή συμπίπτει με την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου μας που τιμούμε σήμερα. Είναι έτσι για όλους μας μια ευκαιρία να θυμηθούμε πώς τιμώνταν την επέτειο αυτή. Στηρίζουμε την πατρίδα μας που αγωνίζεται ακόμα 52 χρόνια μετά την ανεξαρτησία της να κρατηθεί η κυπριακή δημοκρατία ανάμεσα στα κράτη των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών τους οποίους μετέχει. Τιμούμε έτσι σήμερα όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου και εκείνους που θυσιάστηκαν για αυτήν προσφέροντας τη ζωή τους. Να μην ξεχνούμε πως η τουρκική κατοχή της μισής μας πατρίδας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το μέλλον μας ως Ελλήνων σε αυτόν τον τόπο. Στόχος μας και επιδίωξη όλων είναι να απαλλάξουμε την πατρίδα από την κατοχή και να αναπνεύσουμε τον αέρα της ελευθερίας για την οποία ο λαός μας υποβλήθηκε σε τόσες θυσίες. Όπως γνωρίζετε, το Σάββατο ήταν η Παγκόσμια Μέρα Καθαρότητας. Η κοινότητά μας έλαβε μέρος στην εκστρατεία αυτή με αρκετούς εθελοντές. Με την ευκαιρία που μου δίνετε, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε αυτούς και η εισήγησή μου στο Κοινοτικό Συμβούλιο είναι να τιμηθούν. Οι εθελοντές είναι Ντίνος Σωτηρίου, Ιγνάτιος Κωνσταντίνου, Κυριάκος Παφιτανής, Σπύρος Σπύρου, Άριστος Τηλιανού, Ευαγόρας Πέτρου, Κώστας Παντελή, Λάκης Νεοκλή, Χρήστος Κωνσταντίνου, Σοφοκλής Κυριάκου, Χριστόφορος Ανεξαγόρα, Οδυσσέας Ανεξαγόρα,
Πάμπος Σαλάτας, Κύπρος Σαλάτας, Ανδρέας Ρένου, Παναγιώτης Ηρακλέους, Γιαννάκης Γεωργιάδης και ο Γιώργος Θεοδοσίου. Η καθαριότητα που έγινε ήταν κλαδέματα στην Πάνω Πάχναν και καθαρισμός του δρόμου από έξοδο της Πάχνας προς τη Λεμεσόν από ακαθαρσίες οι οποίες είχαν πεταχθεί από τα αυτοκίνητα των διαχωμένων σε απόσταση 3 χιλιόμετρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημόκριτο Αριστίδου που έχει προσφέρει για το σκοπό αυτό 200 ευρώ. Τώρα θέλω να σας ενημερώσω για ακόμα δύο θέματα. Πρώτον, ξεκινούμε μπορεί και από εβδομάδας τη δημιουργία πολιτιστικού και πνευματικού ομίλου στην κοινότητά μας. Και το δεύτερο, τον Οκτώβριο θα γίνει έρχος για τα οικονομικά του Κοινοτικού Συμβουλίου από ελεκτές της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα τελευταία 5 χρόνια. Όταν τελειώσει θα καλεστείτε όλοι για ενημέρωση. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο οργανοπαίχτη Νάκην, τον επίσης φίλο κοινοτάρχη Ερήμης κύριο Πανίκων και το συγκρότημα Αργοναύτες Ερήμης που θα μας διασκεδάσουν. Την εφημερίδα Λεμεσός που πάντα είναι μαζί μας για κάλυψη των εκδηλώσεων μας. Τώρα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους άντρες και όλες τις γυναίκες που εργάστηκαν για την προετοιμασία της επιτυχίας της εκδήλωσης αυτής. Σας ευχαριστώ όλους και σας εύχομαι καλή διασκέδαση.